Δεν την έχουμε προαναγγείλει. Είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Θα θέλαμε όμως τον βλέπουμε ήδη στην οθόνη μας. Θα θέλαμε να το βάλουμε από τώρα στην συζήτηση, που είστε και εσείς παρόν, για να δούμε λίγο το θέμα που προέκυψε χθες και είδαμε και σε διάφορα κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ραδιοφωνικούς να καταγγέλουν, να λένε ότι ήρθαν rapid test αντί για self test, ότι ήρθαν 25 αντί για μονάδες. Θέλω να μας πείτε πρώτα λοιπόν εσείς, καταρχάς, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα σας κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα. Να μας πει ο κ. Βαρτάς. Νομίζω ότι έχει λυθεί το θέμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει λυθεί το θέμα. Δεν είναι θέμα. Να μας πείτε. Να σας πω. Καταρχάς να πω ότι έχει λυθεί. Δοθήκαν οι διευκρινήσεις από τους συναρμόδιους υπουργούς. Λύθηκε και το θέμα ότι οι επόμενες συσκευασίες που υπάρχουν και οι οποίες ήδη είναι προς διανομή, όπως χτες ενημερώθηκα και από, τον κύριο Σκέρτσο και από την συντονιστική ομάδα που βρίσκεται και που βρίσκομαι και εγώ, είναι ότι τα επόμενα τεστ είναι στις συσκευασίες των 15, όπου είναι ατομικές συσκευασίες. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε θέμα. Αυτό που κάναμε είναι να τα φτιάξουμε σε ατομικές συσκευασίες. Αυτά που κατά λάθος για μένα η ΡΟΣ έστειλε η συγκεκριμένη εταιρεία. Και εμείς ήδη χορηγούμε μέσα στα ειδικά σακουλάκια, μόνο και μόνο για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στον πολίτη. Επομένως, θεωρεί για μένα λήξαν το θέμα, άσχετα αν. Δεν το περιμέναμε. Εμείς όταν μιλάγαμε για συσκευασία των 25 σε ατομική συσκευασία και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι άνευ λόγου, διότι για μένα είναι τελειωμένο το θέμα. Ελάτε κύριε Γεωργιάδη, ένα σχόλιο. Θα ήθελα, βλέποντας τον κύριο Βαλτά και ακούγοντας τον και το πρωί στο Sky, να πω τα εξής. Σε αυτή τη μεγάλη μάχη που δίνει όλη η κοινωνία κατά του COVID-19 και την αντιμετώπιση αυτής της φοβερής πανδημίας, η φαρμακοποιή είναι η φυσική σύμμαχη της κοινωνίας και του κράτους και των πολιτών. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερος χώρος, πιο ζεστός στη γειτονιά του κάθε συμπολίτη μας, τόσο προσωπικός, προσαρμοσμένος στις ανάγκες του κάθε συμπολίτη μας, από το κατατόπους φαρμακείο. Και η απόφαση κυβερνήσεως να εμπλέξει τους φαρμακοποιούς και να ζητήσει από τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν είχε ως κριτήριο ακριβώς μια ελληνική ιδιαιτερότητα, που κάποτε μας την έλεγαν, θυμάμαι, επί Τρόικας, ως μεγάλο μειονέκτημα της Ελλάδος. Αποδεικνύεται και σήμερα ότι είναι πλεονέκτημα της Ελλάδος η ύπαρξη αυτών των 12.000 φαρμακείων που μπορούν να καλύψουν το σύνολο της επικράτειας, ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Άρα θέλω να ευχαριστήσω τους φαρμακοποιούς για αυτή τους τη συμμετοχή σε μια πανεθνική προσπάθεια για να γυρίσουν σελίδα. Και να πω στον κύριο Βαλτά, διάφορο σχολείο το οποίο στο Sky, ότι εγώ πάντοτε πολύ των φαρμακοποιούς, έχω πολύ φίλους φαρμακοποιούς. Ο κ. Θεοδοσιάδης παραμένει μέχρι σήμερα πάρα πολύ καλό μου προσωπικός φίλος και είναι αυτονόητο να λέω τα αυτονόητα πράγματα. Μάλιστα. Άρα συμφωνείτε και εσείς καταρχάς, γιατί θα αποδεσμεύσω τώρα τον κύριο Βαλτά, ότι έχει λυθεί το θέμα που προέκυψε χθες με τις 25, με ό,τι άλλο ακούσαμε τέλος πάντων χθες από διάφορους φαρμακοποιούς. Έγινε ξαφνικά ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα για κάτι που ευνηδίασε προφανώς ορισμένους φαρμακοποιούς και που τους έκανε να έχουν μια επιπλέον ταλαιπωρία, αλλά η μάχη για την πανδημία υπερέχει τέτοιων διαδικαστικών ζητημάτων. Η διανομή των self-test έγινε σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Η δημιουργία της πλατφόρμας φτιάχτηκε σχεδόν αμέσως, ο διαγωνισμός έγινε σχεδόν αμέσως. Ως εγχείρημα αυτό είναι γιγαντιαίων διαστάσεων για το ελληνικό κράτος και η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε το κράτος, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά πρωτοφανής. Αλλά θα το επαναλάβω, χωρίς την συνδρομή και την συμμαχία και την συμπαράσταση των φαρμακοποιών θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να αναφέρω κάτι. Ναι, ελάτε, ελάτε. Να σας αποδεσμεύσουμε. Εγώ χαίρομαι ότι ο Υπουργός, καταρχάς το πλεύμα των φαρμακοποιών, κύριε Υπουργέ, είναι τέτοιο που πραγματικά στόχος μας είναι εξυπηρέτηση του πολίτη. Σίγουρα αυτό μας ενδιαφέρει και αυτός είναι ο στόχος μας. Και μέσω των παροχών υπηρεσιών που πραγματικά παρέχουμε δωρεάν εδώ και χρόνια, αλλά πραγματικά εγώ χαίρομαι, διότι επιτέλους αυτά τα 10.000 φαρμακεία που κάποτε ήταν στοχοποιημένα σύμφωνα με αυτά τα που πίστευε η Τρόικα, ήταν το καλύτερο εργαλείο αυτή τη μια χρονιά που πραγματικά το είχαμε το φαρμακείο της γειτονιάς, της επαρχίας, του απομακρυσμένου χωριού ανάγκη, γιατί ξέρετε ότι οι δομές υγείας, τα αγροτικά ιατρία, είχαν μεταφερθεί οι αγροτικοί γιατροί στα κέντρα υγείας και ο φαρμακοποιός ήταν στη λοβάτη του συστήματος υγείας. Εγώ χαίρομαι που το αναγνωρίζετε και είναι χαρά μας κάποια στιγμή να βρεθούμε στο Υπουργείο και να συζητήσουμε διαδικαστικά θέματα που πιστεύω θα λυθούν εφόσον υπάρχει καλή διάθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με τα μεγάλη χαρά, είστε εξαιρετικά ευπρόσδεκτοι.
Ευχαριστούμε πολύ. Να σας αποδεσμεύσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις δικές μας ερωτήσεις με τον κύριο Γεωργιάδη. Έχουμε ζητήσει τις δικές σας, τις περιμένουμε. Κύριε Γεωργιάδη, μέχρι στιγμής χάνεται από τον κύριο Θεμιστοκλέος. Τον έχουμε μετά. Έχουμε πει θέλουμε ερωτήσεις για τους δύο. Έχουμε 7 ερωτήσεις για τον κύριο Θεμιστοκλέος, 6-7 για την AstraZeneca. Αυτή είναι μεγάλη αγωνία του κόσμου σήμερα. Αλλά έχουμε και τις δικές μας ερωτήσεις. Θα έρθουν μηνύματα και για τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι λογικό να έχετε για τον κύριο Θεμιστοκλέος, γιατί αυτή τη στιγμή το εμβόλιο είναι το πρώτο πράγμα που λογικά απασχολεί τους συμπολίτες μας. Εγώ θέλω δημοσίως να πω ένα μεγάλο εύχες στον κύριο Νίκο Φίλη. Η χθεσινή του ανάρτηση και ο τρόπος που χειρίστηκε τον εμβολιασμό του από την AstraZeneca είναι υπόδειγμα συμπεριφοράς πολιτικού σε μια κρίσιμη στιγμή. Πιστεύω ότι η Ευρώπη τα έχει κάνει θάλασσα με το θέμα της AstraZeneca, κυριολεκτικά θάλασσα. Είναι άλλη μια μαύρη σελίδα στη διαχείριση πανδημίας και του εμβολίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δίνουμε όλοι συντονισμένοι μία μάχη να αντιμετωπίσουμε την πανδημία και το εμβόλιο της AstraZeneca είναι απολύτως απαραίτητο για να αντιμετωπιστεί αυτή η πανδημία. Η συνεχής καλλιέργεια εμβολιών στους συμπολίτες μας από διάφορους κύκλους, κέντρα, παράγοντες, δηλώσεις, αντιδηλώσεις, όχι δεν βοηθούν, αλλά βλάπτουν πάρα πολύ αυτή την εθνική προσπάθεια. Και υπό την έννοια αυτή ότι ένας πρώην υπουργός και νυν βουλευτής και μάζα της εξωματικής αντιπολιτεύσεως και με προβλήματα υγείας που αντιμετωπίσει ο ίδιος σοβαρά στο παρελθόν και του εύχομαι να είναι πάντα καλά, βγαίνει και δημόσια κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca και υπερασπίζεται αυτή την επιλογή και άρα μπορεί ο κάθε συμπολίτης να δει σήμερα ότι είναι μια χαρά παρότι έκανε το εμβόλιο και να σταματήσουν όλοι αυτοί που λένε θα πάω, θέλω να αλλάξω εμβόλιο, δεν θέλω, βρείτε μου άλλο κτλ. Αυτού του τύπου η συμπεριφορά, με αυτού του τύπου τις συμπεριφορές, θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Κύριε Γεωργιάδη, θα πάμε αμέσως στις επιχειρήσεις και στη εστίαση. Απλά επειδή είπατε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω, δεν είναι σχετικό φυσικά με το αντικείμενό σας, αλλά δεν έχω ακούσει κανένα Έλληνα πολιτικό να το τοποθετείτε. Και θα ρωτήσω σας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη στάση που επιφύλαξε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες ο Ταγίπ Ερντογάν. Δεν σας την έκανα αλλιώς την ερώτηση, αλλά επειδή είπατε, αναφερθήκατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα εμβόλια και επειδή πραγματικά μας άφησε άφωνος αυτή η συμπεριφορά και του Ερντογάν, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σύντομο σχόλιο και προχωράμε αμέσως στα δικά σας. Κοιτάξτε, η πολιτισμική απόσταση που χωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία είναι χαόδης. Το χουνέρι που έκανε ο Ερντογάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδιανοήτου μεγέθους. Διάβασα την ανακοίνωση του Προέδρου, του κ. Σαρλ Μισελ. Καταλαβαίνω ότι αυτός βρέθηκε σε μια έκπληξη εκείνη τη στιγμή και δεν ήξερε πώς αυτόματα να αντιδράσει. Όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποίησε το πρωτόκολλο για να εξευτελίσει τις ιδέες και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διακρίνουμε τον άνδρα από τη γυναίκα και δεν υποτιμούμε τη γυναίκα. Αυτή είναι μια από τις πιο θεμελιώδεις αξίες του να είσαι Ευρωπαίος πολίτης. Η συμπεριφορά του Προέδρου Ερντογάν, κάνω μια παρένθεση, δεν πιστεύω αν ήταν η κυρία Μέρκελ να έκανε το ίδιο. Δεν το πολύ πιστεύω. Το κάνει εκεί που τον παίρνει. Το κλείνω και αυτό. Απλώς με τη συμπεριφορά του απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η απόφασή του να αποχωρήσει από τη Σύμβαση Δικαιώματων Γυναικών και του Παιδιού δεν ήταν μια τυχαία κίνηση, αλλά συμβολίζει τις βαθιές του πεποιθήσεις υποτίμησης της γυναίκας. Και αυτού του τύπου οι πολιτισμικές μας διαφορές καθιστούν την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία παντελώς αδύνατη. Όποιος αυτά δεν τα βλέπει, είναι ή τυφλός επειδή δεν έχει μάτια, ή τυφλός επειδή δεν θέλει να βλέπει. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι όλοι οι Ευρωπαϊκοί λαοί είναι εξοργισμένοι με την προσβολή στον πρόεδρο της Προέδρου της Επιτροπής και κάθε γυναίκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και κάθε άνδρας που σέβεται τον εαυτό του, δεν μπορεί παρά να αισθάνεται προσβεβλημένος από αυτή τη συμπεριφορά, η οποία ήταν βαθιά σεξιστική. Ελάτε να ξεκινήσουμε, να πάμε στα δικά σας τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Ανοίγουν από Δευτέρα τα σχολεία σε όλη τη χώρα, ακόμα και στις περιοχές που ανήκουν στο βαθύ κόκκινο και ποιες είναι Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη. Και λένε τώρα οι επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί να μην ανοίξουν και τα δικά μας μαγαζιά ή πότε θα ανοίξουν και τα δικά μας μαγαζιά σε αυτές τις περιοχές. Τα έχουμε πει όλα αυτά. Η Επιτροπή θα συνέλθει ξανά στο τέλος της εβδομάδος και θα εξετάσουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα όλης της εβδομάδος. Ήδη η κυβέρνηση ανακοίνωσε οικονομικά εργαλεία, η απόδοση των οποίων συναρτάται με το αν είσαι ανοιχτός ή κλειστός, ώστε σε ένα κάποιο βαθμό να θεραπεύσουμε τη ζημία που υφίστανται οι περιοχές που παραμένουν κλειστές τον Απρίλιο. Δικά μας επιθυμία στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι να ανοίξουν φυσικά τα καταστήματα και σε αυτές τις περιοχές, αλλά δεν πρέπει να κινηθούμε αυτόνομα. Θα περιμένουμε την απόφαση της Επιτροπής, εξετάζοντας τα δεδομένα και αυτής της εβδομάδας. Η μάχη που έχουμε μπροστά μας γίνεται μέρα-μέρα.
επιθυμείτε να ανοίξουν από την επόμενη Δευτέρα, παράδειγμα. Εμείς θα θέλαμε να ανοίξουν από την επόμενη Δευτέρα. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Αυτονόητα. Όμως, επαναλαμβάνω, πέραν της επιθυμίας μας υπάρχει πραγματικότητα. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, οι μονάδες αττικής θεραπείας, η πίεση στην υγεία και απόψεις των ειδικών. Για τα εμπορικά θα κέντρα. Θα πειθαρχήσουμε σε απόψεις των ειδικών. Στην πρότασή μας είναι και το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων. Και πάλι και αυτή μας η πρόταση θα τεθεί υπό τη συζήτηση και την κρίση της Επιτροπής. Για την εστίαση έχετε κάνει εισήγηση προς την Επιτροπή. Και να σας πω και μια δεν είναι η ώρα για να ανοίξει ακόμα εστίαση. Πρώτα θα ανοίξει πλήρως το λιανικό εμπόριο και μετά θα πάμε να ανοίξει την εστίαση. Ας πούμε μια απορία που έχω για την εστίαση. Γιατί δεν μπορεί, λοιπόν, ωραία, δεν είναι η ώρα τώρα, λοιπόν, θα είναι λίγο αργότερα. Γιατί δεν μπορεί να ανακοινωθεί μια ημερομηνία. Παράδειγμα, λέει η κυβέρνηση 14 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός. Γιατί δεν λέει στις 7 Μαΐου θα ανοίξει εστίαση. Για παράδειγμα, το ξέρουν από τώρα οι άνθρωποι, να οργανωθούν, να ξέρουν κλπ. Και να ξέρουν και οι Έλληνες πολίτες κιόλας, να έχουν και στο μυαλό τους. Πρώτα απ' όλα είναι παντελώς αδύνατο να δώσει ημερομηνία. Είναι παντελώς αδύνατο να δώσει ημερομηνία και να μπορείς να εγγυηθείς την τήρησή της όταν το φαινόμενο από κάτω σου βράζει και είναι εν εξέλιξη. Εγώ, ας πούμε, από αυτά που ακούω από διάφορους ειδικούς που έχω μιλήσει και από τους φίλους που διατηρώ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είμαι αισιόδοξος ότι μέχρι το τέλος Απριλίου θα δούμε μια θεαματική βελτίωση στο θέμα της πανδημίας. Άλλοι επιστήμονες λένε. Άλλοι από όσους μιλάω, δηλαδή, εγώ δεν είμαι επιστήμονος, λέω προς Θεού, μου λένε όχι, αυτό που σου λένε οι άλλοι δεν ισχύει, αλλά θα κρατήσει η επιδημία και λίγο παραπάνω μέσα στο Μάιο. Εγώ ως υπουργός πώς μπορώ να σας πω ότι τα δύο θα συμβεί. Ναι, ξέρετε βέβαια δεν είμαι λοιμοξιολόγος για να πάρω θέση. Εγώ περιμένω να δω τι θα συμβεί. Όταν συμβεί, θα είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε. Ξέρετε τι λέει βέβαια ο πολύς ο κόσμος, τι συζητάει. Ότι υπάρχει ημερομηνία για το πότε μπορούν να έρθουν τουρίστες στη χώρα μας, αλλά εμείς δεν ξέρουμε αν 10 μέρες πριν θα μπορούμε να κάνουμε Πάσχα. Πρώτα απ' όλα, αυτοί που το λένε αυτό είναι, με συγχωρείτε. Είναι ο κόσμος ο κουρασμένος του διαδικτύου. Όχι, είναι ο κόσμος ο κουρασμένος. Αγαπητοί κύριε Καμενάκη, κουρασμένοι είμαστε όλοι. Συγγνώμη, κυρία Καμένη, το άνοιγμα του τουρισμού είναι ζωτική σημασία ζήτημα για την ελληνική οικονομία. Όλος ο κουρασμένος κόσμος που λέει αυτό που μου λέτε δεν έχει ανάγκη της κρατικής υποστήριξης με χρήματα. Δεν έχει ανάγκη της κρατικής υποστήριξης με μονάδες κρατικής θεραπείας. Δεν έχει ανάγκη της κρατικής υποστήριξης με τη λειτουργία των δομών του κράτους. Το κράτος, αν δεν εισπράττει χρήματα από τους τουρίστες, θα έχει να κάνει όλα αυτά, κυρία Καημένου. Ναι, αλλά το έχει... να συζητάμε στα σοβαρά στην Ελλάδα, της οποίας ο τουρισμός αποτελεί μία από τις βασικότερες παραμέτρους του ΑΕΠ. Γιατί η κυβέρνηση θέλει να ανοίξει τον τουρισμό, με συγχωρείτε, να ανοίξει τα σφαίρα του, τη σφαίρα του εντελώς παραλόγου. Και εστίαση αφήνει χρήμα, κύριε Υπουργέ. Μα κομμάτι του τουρισμού είναι και η εστίαση, κύριε Παχλημίδη. Τι είναι η εστίαση εκτός του τουρισμού? Ωραία, πείτε μας, γιατί έχετε πολλά θέματα δηλαδή, να τρέξουμε. Δηλαδή, αυτοί που ανοίξουν τα εστιατόρια, αν δεν έρθουν τουρίστες, μόνοι θα τα τρώνε. Ωραία. Καλά, πάμε και εμείς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορούμε να πάμε και εμείς, αντί να είμαστε με το καφέ στο χέρι, να χωριστούμε στα καφέ, να καθίσουμε. Έχετε κλείσει διακρατικές συμφωνίες με το Ισραήλ, με άλλες χώρες. Πετύχατε να περάσετε από πιστοποιητικό εμβολιασμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να μπορούμε να κάνουμε τα λάθη μα. Έχουμε ερωτήσει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση που είναι για τις λαϊκές αγορές. Είδαμε χθες κάποιες αντιδράσεις και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές. Είδαμε και κάποιους να διαμαρτύρονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αν διάβασα σωστά από τα ψηφίσματά τους, κάποια κύρια αιτήματα που έχουν, ότι εσείς πάτε να βάλετε εταιρείες, λέει, στις λαϊκές αγορές, δεν θέλουν να μπουν εταιρείες, και κάποια αντίστοιχα θέματα τα οποία θίγουν. Εσείς τι απαντάτε σε αυτά? Πρώτον και κυριότερον, καμία σπουδαία κινητοποίηση χθες δεν πιστεύω να είδατε να έγινε. Είχαν προαναγγελθεί επί μέρες ουδαίες λαϊκές κινητοποιήσεις για την Τετάρτη και κλειστές λαϊκές αγορές στην επικράτεια. Οι κλειστές λαϊκές αγορές στην επικράτεια έγιναν δωρεάν διανομή τροφίμων στην Τούμπα και δωρεάν διανομή τροφίμων στον Κολονό και καμιά πενταριά άτομα κατά από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λοιπόν, άρα ο κόμος των λαϊκών αγορών δεν ακολούθησε τους λαϊκιστές. Ο κόμος των λαϊκών αγορών, ο άνθρωπος που μοχθεί κάθε μέρα στον πάγκο για να φέρει φρέσκα και καλά προϊόντα στον πελάτη του και να βοηθήσει την αγορά να κινείται, γνωρίζει ότι η κυβέρνηση συνολικά και ο συγκεκριμένος υπουργός έχουμε στηρίξει εδώ και ένα χρόνο τις λαϊκές αγορές όσο κανείς. Γι' αυτό και όλη αυτή η προπαγάνδα περί δίθεν ενός νομοσχεδίου που θέλει να κλείσει τις λαϊκές αγορές, να χτυπήσει τους παραγωγούς, να τα δώσει στις ειδικές εταιρείες, δεν πέρασε, προσέξτε, στον ίδιο τον κόμμα των λαϊκών αγορών, τον οποίο και ιδιαίτερα ευχαριστώ. Τελικά, τι αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο? Ήταν ένα χαστούκι το χθεσινό στους συνδικαλιστές που έκανε όλα αυτά τα καραγκιουζιλίκια επί τόσες μέρες. Τώρα, επί της ουσίας, το νομοσχέδιο δεν δίνει τις λαϊκές αγορές στις ιδιωτικές εταιρείες. Δεν δίνει. Δεν καταργεί τις υπάρχουσες άδειες. Καμία υπάρχουσα άδεια, είτε επαγγελματία είτε παραγωγού, δεν κινδυνεύει αυτό το νομοσχέδιο. Άρα, όσα διαβάζει στα σχετικά ψηφίσματα, τα έχουν γράψει άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κομματική σπεγκούλα.
Λοιπόν, φτάνει η κομματική σπέκουλα την ώρα που η Ελλάδα περνάει τόσα προβλήματα. Εμείς εδώ κρατάμε τις λαϊκές αγορές ανοιχτές ένα χρόνο μέσα στην πανδημία. Εμείς βρήκαμε λύση όλα τα οικονομικά τους προβλήματα μέσα σε αυτή τη θύελα. Εμείς σε συνεννόηση μαζί τους, καλόφιστα και πολιτισμένα, θα φτιάξουμε ένα νομοσχέδιο που όταν ψηφιστεί θα δείτε και οι έμποροι και η παραγωγή και οι καταναλωτές όταν προς το συμφέρον όλων. Φτάνει πια οι επαγγελματίες συνδικαλιστές. Μάλιστα. Φτάνει ως εδώ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Γεωργιάδη, γιατί παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα κέντρα αισθητικής που παραμένουν κλειστά. Και λένε τώρα οι επιχειρηματίες του κλάδου, οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, γιατί να παραμένουμε και εμείς κλειστά και να δημιουργείται και έτσι και ένας αθέμητος ανταγωνισμός, να πηγαίνουν οι γυναίκες αλλού να κάνουν αυτές τις υπηρεσίες. Όλοι οι κλάδοι θέλουν να ανοίξουν. Είναι θεμητό. Στην πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Επιτροπή είναι και τα κέντρα αισθητικής. Είναι γνωστό αυτό, θα κάνει και σχετικές δηλώσεις την περασμένη εβδομάδα. Παρατάφτα και για τα κέντρα αισθητικής ισχύει ότι για όλους τους κλάδους. Χωρίς σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής δεν μπορούμε να τους ανοίξουμε. Έχω μεταφέρει τα επιχειρήματά τους στα κέντρα αισθητικής. Θα το πω για άλλη μια φορά, επειδή σε μια εκπομπή είχα πει ειδικά για τους δερματολόγους. Έκανα λάθος, δεν είναι μόνο θέμα δερματολόγων, θέμα όπως είπα τα θέματα του ανταγωνισμού. Από διάφορες πλευρές υπάρχει αθένας ανταγωνισμός. Μην στοχοποιούμε μια πλευρά γιατρών, δεν είναι σωστό εκμέρους μου. Ξαναλέω όμως ότι πράγματι δέχομαι το επιχείρημά τους ότι έχουν τίθενται ζητήματα θέμητα διαγωνισμού όσο καιρό μένουν κλειστά τα κέντρα αισθητικής, ιδίως για παρεχόμενες υπηρεσίες που ταυτόχρονα διαφημίζονται στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Και άρα βλάβεται πάρα πολύ δουλειά τους και εκεί είναι εργαζόμενοι άνθρωποι τους οποίους σέβομαι την εργασία. Δεν μπαίνω σε μια κουβέντα γιατί και τι είναι κέντρα αισθητικής κτλ. Εγώ τυχαίνω να μην κάνω χρήση υπηρεσιών κέντρων αισθητικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμώ ούτε αυτού που εργάζονται κέντρα αισθητικής, ούτε αυτού που θέλουν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών αισθητικής. Εμένα δουλειά μου είναι να λειτουργεί η αγορά ευρύθμος για όλους. Ένα ακόμα σχόλιο. Όσο μπορούμε, εξηγούμε στην Επιτροπή. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή και η Επιτροπή θα πρέπει να το. Ένα σχόλιο θέλουμε, κύριε Υπουργέ, γιατί μετά τη χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση στο ΣΚΑΙ και αυτά που είπατε ότι κανείς βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι προδότης, κατά τη γνώμη σας, σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών. Βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νάσου Λιόπουλος. Διαβάζω αυτό που είπε, είπε ότι η πρώτη συγγνώμη για τη συμφωνία των Πρεσπών ήρθε από τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα. Και συνέχεια λέει όμως το πρόβλημα που έχει ο κύριος Γεωργιάδης οφείλει εξηγήσεις σε όσους τον πίστεψαν προεκλογικά. Εμείς έχουμε ήδη. Ο κύριος Νάσος Λιόπουλος θα λάβει στο email του σε λίγο από το γραφείο τύπου μου τις σχετικές μου δηλώσεις επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ και όταν ψηφιζόταν η Συμφωνία των Πρεσπών, όπου έλεγα δεν είναι προδοσία και ο Τσίπρας δεν είναι προδότης. Δεν το είπα φυσικά σήμερα ούτε χθες, το έλεγα τότε, την κρίσιμη ώρα. Εγώ, κύριε, είχα βρεθεί στο Βελίδιο σε μεγάλη εκδήλωση που δέχτηκε επίθεση τους παρισταμένους, οι οποίοι με πίεζαν να πω προδότη τότε τον Τσίπρα, και εγώ αρνήθηκα και είπα αρνούμε να πω τον Πρωθυπουργό της χώρας προδότη. Αυτή είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται περί καμίας αλλαγής ή συγγνώμης ως προς την πολύ κακή για την Ελλάδα Συμφωνία των Πρεσπών. Το ξεκαθαρίζω. Η Συμφωνία των Πρεσπών παραμένει μια πολύ κακή για την Ελλάδα Συμφωνία. Μακάρι να μην είχε ψηφιστεί ποτέ. Κάναμε αγώνα τότε για να μην ψηφιστεί. Είχαμε εξηγήσει έκτοτε ότι αν ψηφιστεί είμαστε υποχρεωμένοι να την τηρήσουμε. Αλλά ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Και εγώ προσωπικά δεν μιλήσαμε τότε, το τονίζω, σήμερα. Περί εθνικής προδοσίας. Αυτές οι κουβέντες να χωρίζουν τους Έλληνες πολιτικούς ή πολίτες σε προδότες και μη προδότες έχουν έρθει πάλι σε προσκήνιο από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Πολάκη συγκεκριμένα. Εμείς δεν θα γίνουμε Πολάκηδες. Εμείς δεν θα γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν αμφισβητούμε τον πατριωτισμό κανενός όπως δεν το κάναμε και τότε. Αλλά θα πω για να το κλείσω στον κύριο Ηλιόπουλο που θα λάβει και τις σχετικές ομιλίες μου από τότε για να μην έχει ο ίδιος στο μυαλό του σύγχυση. Άλλο πράγμα η υπογραφή μιας πολύ κακής για τα εθνικά συμφέροντα συμφωνίας, όπως ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών, και άλλο πράγμα η προδοσία, που σημαίνει με σκοπό και μεταδόλου βλάβη των εθνικών συμφερόντων. Εγώ θα προοικονομήσω, κύριε Υπουργέ, και άλλες αντιδράσεις που θα έχετε όταν φέρετε στην Βουλή ένα νομοσχέδιο που έχετε προετοιμάσει, το οποίο τηλεφορείται παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάναβης. Και εικάζω ότι οι αντιδράσεις που θα έρθουν προς το πρόσωπο θα είναι ότι θα λένε ότι όταν είχε έρθει το νομοσχέδιο το πρώτο για τη φαρμακευτική κάναβη, το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία σε γενικές γραμμές αντιδρούσε. Αλλά τώρα φαίνεται ένα νομοσχέδιο. Καλώς εχόντων πραγμάτων θα έρθει, νομίζω θα κατευθεί αύριο, αν όλα πάνε καλά, αύριο θα κατευθεί. Ναι. Άρα σύντομα θα ψηφιστεί στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία τότε δεν είχε πάει ενάντια στο νομοσχέδιο του Φραγκιστή, για να κάνετε λάθος. Υπέρ του νομοσχεδίου ήταν. Η κουβέντα που άρχισε τεθεί ως προς το πρόσωπό μου, θα τα πούμε αυτά άλλωστε και στη Βουλή, είναι ως προς τα σχόλιά μου τότε για τον κύριο Καρανίκα. Δεν έχω κανένα λόγο να απαντήσω αυτά τα σχόλια και τώρα. Το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε είναι αναπτυξιακό.
θα συμβάλλει σοβαρά στις εξαγωγές της Ελλάδος και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στη συγκεκριμένη αγορά. Ναι. Η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει καλές προοπτικές τα επόμενα χρόνια να παράξει προϊόντα για να κάνει σοβαρές εξαγωγές σε αυτό το τομέα. Και εγώ για πολιτικά αντικούς λόγους να σταματήσω κάτι που θεωρώ καλό για την Ελλάδα δεν θα το έκανα, αγαπητοί, ποτέ. Άρα περιμένω να καθίσω νομοσχέδιο και βεβαίως στη Βουλή θα δεχθώ την όποια κριτική, αλλά και εύχομαι αυτό να γίνει, ναι, και την καλόπιστη κριτική από πλευράς των άλλων κομμάτων για το αν μπορούμε να κάνουμε κάτι επιπλέον και κάτι καλύτερο πάνω στο νομοσχέδιο. Θα είμαι πολύ ανοιχτός σε συζητήσεις με αντιπολίτες αυτό το θέμα. Μάλιστα, λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, Υπουργέ, είπατε πολλά, απαντήσατε σε πολλά. Ένα δικό σας σχόλιο θέλουμε για ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα. Σχολιάζεται από αρκετό κόσμο το τελευταίο διάστημα και μιλάμε για έναν παρουσιαστή και πώς γίνεται να έχει ασφάλεια και φρουρά, αλλά και να μπουκάρει στα γραφεία υπουργών. Όλο αυτό το θέμα είναι παντελώς άγνωστο σε μένα. Δεν εμπίπτει κανένα τομέα των δικών μου αρμοδιοτήτων. Ξέρω ότι ο κύριος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα απαντήσει αύριο στη Βουλή. Ναι. Να, ναι. Αυτό που κατάλαβα από τη δημόσια συζήτηση είναι ότι ο πρώην Υπουργός Εργασίας, ο κ. Βρούτσης, εντόπισε μια τρύπα, μια καταχρηστική συμπεριφορά στο σύστημα, την οποία και ο ίδιος μόλις την εντόπισαν οι υπηρεσίες, την έκλεισε και νομοθέτησε για να μην μπορεί να γίνει. Τελεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ...